σήμερα στην πλατεία, στον χώρο του μαρτυρίου. Πραγματικά είναι συγκινητικό να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο που έχει ανεγερθεί αυτό το μνημείο για τους εκτελεστέντες, συμπατριώτες, εδώ λιμιάτες που πλήρωσαν την αγριότητα των ναζιστικών στρατευμάτων. Και είναι συγκινητικό να γίνεται αυτό το έργο που πραγματικά άξιζε αυτός ο τόπος και πιο συγκινητικό είναι το γεγονός ότι πλέον οι λίμνες, όπως γνωρίζετε, με ενέργειες που ξεκίνησα ως βουλευτής και συνέχισα ως υπουργός, είναι πλέον στα μαρτυρικά χωριά, κατατάσσονται οι λίμνες στα μαρτυρικά χωριά και αυτό το οφείλαμε σε αυτές τις ψυχές που μαρτύρησαν, που όπως γνωρίζετε είναι από μικρές ηλικίες μέχρι μεγαλύτερες και βεβαίως εκτελέστηκαν άδικα. Οφείλαμε λοιπόν ως απόδοση ελάχιστης τιμής και τις λίμνες να τις κατατάξουμε στα μαρτυρικά χωριά, πράγμα που έγινε και θεωρώ τον εαυτό μου ως πολιτικό ότι συνέβαλε και ήταν ένα από το μεγάλο χρέος που έπρεπε να κάνω, ένα σημαντικό βήμα, το όφυλα σε αυτόν τον τόπο, όπως υπάρχουν ακόμα χωριά τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα μαρτυρικά χωριά, γιατί πραγματικά και εκεί είχαμε θυσίες και έχω κάνει παρεμβάσεις για αυτά τα χωριά, όπως ο Χαρόκαπος, το Αραχνέο. Είναι λοιπόν μεγάλη ικανοποίηση και η τιμή που αισθανόμαστε να βρισκόμαστε σε ένα χώρο που άξιζε για αυτούς τους εκτελεστέντες από τα ναζιστικά στρατεύματα. Εγώ τουλάχιστον ως βουλευτής έκανα το χρέος μου και είχε το αποτέλεσμα. Δεν είχε γίνει τόσα χρόνια και νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη ικανοποίηση και βεβαίως ως ελάχιστη υποχρέωση και χρέος σε αυτούς τους συμπατριώτες λιμιάτες που θυσιάστηκαν με αυτό το άγριο τρόπο από τα ναζιστικά στρατεύματα.